Η ευημερία των πολιτών κάθε πόλης και περιφέρειας εξαρτάται από τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την ενεργό του κοινωνική ενσωμάτωση στο σύνολο. Σχετίζεται παράλληλα με την αντιμετώπιση της ανεργίας, αλλά και την δημιουργία των συνθήκων που θα αυξήσουν την βιώσιμη απασχόληση για όλους. Πραγματικά υπάρχουν αρκετές διαφορές. Οι πρώτοι υπάρχουν σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, υπάρχει έλλειψη προσωπικού και κυρίως εξειδικευμένου προσωπικού, είτε αφορά ψυχολόγο, κοινωνιολόγο, τεράστιες. Άλλη διαφορά θα λέγα ότι υπάρχουν δομές σε περιφερειακές ενότητες που σε άλλες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν δύο κηφοί σε άλλο νομό, ενώ στην Σπάρτη, στη Λακωνία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν παντού κδαπαμαία και σε άλλες περιοχές υπάρχουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει και αυτό να δούμε πώς θα το διευθετήσουμε. Υπάρχει και διαφορετική πληθυσμιακή διαστρωμάτωση. Σε άλλες περιοχές, όπως το Δήμο Ευρώτα, έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες. Ενώ έχουμε πάρα πολλούς Ρωμά σε άλλους Δήμους. Και ένα τελευταίο αναγκαίο για μένα, και πιστεύω ότι όλοι μας συγκλίνουμε σε αυτή την ιδέα, στην άποψη μάλλον, είναι η δικτύωση όλων αυτών των δομών και των κοινωνικών υπηρεσιών. Να είναι ενιαία, γιατί αυτό διευκολύνει τόσο τους ωφελούμενους, αλλά και εμάς, τους όλους όσους ασχολούνται και τους ειδικούς ώστε να κάνουν τη δουλειά τους. Ξεφεύγοντας από το επίπεδο των διαπιστώσεων και παρουσιάζοντας μία σειρά από ενέργειες και πρωτοβουλίες που μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες αυτές συνθήκες, αλλά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης για την περιφέρεια Πελοποννήσου, αυτό που υπερτονίστηκε είναι η σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Την τωρινή περίοδο το 35% των πόρων κατευθύνονται στις περιφέρειες για την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης. Άκουγα και τους ομιλητές του προηγούμενου πάνελ σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη και αντιλήφθηκα πως μεγάλο πρόβλημα είναι το δημογραφικό. And clearly one of the stumbling block is demography and most importantly, in all the programs we το πιο σημαντικό είναι πως σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα περιλαμβάνονται δράσεις που αναζητούν καινοτόμες λύσεις ώστε παιδιά αμαία να συμμετέχουν στην εκπαίδευση, να έχουν υποστηρικτική διαβίωση και να λειτουργούν υπέρ της αποϊδρυματοποίησης, όπου τα παιδιά δεν λαμβάνουν εξατομικευμένη φροντίδα ώστε να αναπτύξουν όλες τις δυνατότητές τους. Και όταν ακούμε τις μαρτυρίες όσων συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα, ακούμε πως τους άλλαξε τη ζωή. Σειρά πρωτοβουλειών λαμβάνεται και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus από το αρμόδιο Υπουργείο, που στοχεύουν στην άρση των ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών. Εδώ λοιπόν έρχεται η συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που μαζί με τις πολιτικές της χώρας μας δουλεύει πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Μιλώντας για πολιτικές και θέλοντας να πω και την σημαντική διαφορά αυτής της προγραμματικής περίοδου σε σχέση με τις προηγούμενες, είναι ότι πλέον έχουμε εκπονήσει ή εκπονούμε εθνικές στρατηγικές και εθνικά σχέδια σχεδόν σε όλους τους τομείς και τα θεματικά αντικείμενα που αγγίζουν το Ευρωπαϊκό. Βλέπουμε τώρα να περιέχει ο επόμενος Αιγυσίλαος. Ενδεικτικά και εστιάζοντας σε κέριους τομείς, σχεδιάζουμε δράσεις για την υποστηριζόμενη απασχόληση σε συγκεκριμένες κατηγορίες αναπηρίας, όπως σύνδρομο Down, αυτισμός, νοητική αναπηρία. Πολιτική για την ανεξάρτητη διαβίωση, όπου για πρώτη φορά στη χώρα θα γίνουν στοχευμένες ενέργειες, όχι μόνο για την αποφυγή της αποϊδρυματοποίησης, αλλά και για την καθολική συμπερίληψη στην κοινωνία για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία στη διαχείριση του προσωπικού βοηθού, αλλά και εκπαίδευση των ίδιων των προσωπικών βοηθών. Και φυσικά ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, σημαντικός τομέας για εμάς και τους ανθρώπους μας, είναι η υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας.